Ποια είναι η συμβολή του ναυτικού στην προετοιμασία του αγώνα? Αναφερόμαστε σε έναν λαό που επί αιώνες τώρα, από την αρχαιότητα, γνωρίζει καλά τη θάλασσα. Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά σε σχέση ειδικά με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, η σημασία του ρόλου του ναυτικού είναι σπουδαία, είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει. Αν αναλογιστούμε καταρχάς ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από ένα νησί. Και όχι από ένα τυχαίο νησί, από το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος, που είναι η Πελοπόννησος. Ξέρετε, μια λεπτή ρίδα γραμμής ενώνει την Πελοπόννησο με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Όπως τώρα όλα τα νησιά, κατά τον ίδιο τρόπο και η Πελοπόννησος ήταν εκτεθειμένη απέναντι στον εχθρικό στόλο, γιατί μπορούσε αυτός εύκολα να κάνει απόβαση στις ακτές της. Γι' αυτό το λόγο, ο ελληνικός στόλος και δι' εκείνος των Ιδραίων ήταν απαραίτητος για την προστασία της Πελοποννήσου κατά την έναρξη του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό το γεγονός ότι ενώ η Επανάσταση ξεκίνησε γύρω στα μέσα του Μαρτίου του 1821, 14-15 Μαρτίου, από τη Βόρεια Πελοπόννησο, τα Καλάβρια και το Αίγιο, οι Ιδραίοι, λόγω του ότι δεν προέβαιναν σε βεβαιασμένες ενέργειες, εισήλθαν σε αυτό ένα μήνα μετά, γύρω στα μέσα Απριλίου. Και ξέρετε, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι Πελοποννήσιοι προύχοντες αλλά και οπλαρχηγοί ήταν κάπως σφιγμένοι, μαγκωμένοι θα λέγαμε. Και αυτό γιατί αναρωτιούνταν τι θα κάνουν οι Ιδραίοι, θα μπουν, δεν θα μπουν, τι σόκαλο θα κάνουν. Άπαξ και μπήκαν πάντως, ανακουφίστηκαν γιατί ήξεραν πλέον ότι οι ακτές τους θα ήταν προστατευμένες και προφυλαγμένες από τον στόλο τον Ιδραϊκό. Πέραν αυτού βέβαια, ο ρόλος του ναυτικού ήταν επίσης εξαιρετικά σημαντικός. Γιατί ο εμπορικός στόλος, ο ελληνικός εμπορικός στόλος που μεσουρανούσε από τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή το 1774 μέχρι και τα τέλη των Ναπολεόντινων πολέμων το 1815 ήταν παράλληλα και πολεμικός. Και αυτό γιατί έφερε κανόνια για να αντιμετωπίζει τους πειρατές της Μεσογείου. Παράλληλα, η πολεμική πείρα των Ελλήνων νησιωτών εκπορευόταν και από το γεγονός ότι για μια πολύ μακρά περίοδο, για 300 περίπου χρόνια, κάθε χρόνο στέλνονταν Έλληνες ναύτες στον ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης για να παρέχουν ενός είδους καταναγκαστικής εργασίας, να υπηρετήσουν δηλαδή σαν κοπτοί πιλάτες υποστηρικτικά στο Οθωμανικό στόλο. Και έτσι τα συγκεκριμένα παλικάρια λειτουργήσαν και λειτουργούσαν ακουσίως και εκουσίως και ως κατάσκοποι, θα λέγαμε, ως πληροφοριοδότες σε σχέση τόσο με το δυναμικό όσο και με τις πολεμικές τακτικές του Οθωμανικού στόλου. Μάλιστα. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν σημαντικός ο ρόλος του ναυτικού. Πιστεύω και στη συνέχεια θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτόν.